Εδώ μια απορία λέει, επειδή είναι και λίγο σύγχρονη. Γιατί επιβάλλεται να νηστεύουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τι κέρδος έχουμε από αυτήν την νηστεία? Αγαπητοί μου, δεν είναι το θέμα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αλλά γενικά σε κάθε νηστεία. Συνεπώς θα μπορούσε να τεθεί ως εξής ερώτηση: γιατί επιβάλλεται να νηστεύουμε? Γιατί υπάρχει εντολή της νηστείας? Τι κέρδος έχουμε από αυτήν? Είναι φανερό το πράγμα. Θα μπορούσε κανείς πάρα πολλά πράγματα να πει πάνω σε αυτό. Είναι όμως φανερό. Η ελπίδα όμως πάντα δεν είναι φανερό. Γι' αυτό ας πούμε λίγα λόγια. Η νηστεία είναι εντολή. Η αρχική μορφή της νηστείας, όταν ετέθη στους πρωτοπλάστους, δεν είχε καθόλου την έννοια της στερήσεως, αλλά είχε την έννοια μιας δοκιμασίας. Όχι για να δει ο Θεός τι θα κάνουν οι πρωτόπλαστοι. Όχι, δεν ήταν εκεί. Αλλά είχε την έννοια της ωριμότητος. Μερικοί νομίζουν ότι ο Θεός δεν ήξερε τι θα κάνουν οι πρωτόπλαστοι και τους βάζει και παγίδα μάλιστα για να πέσουν, αν υποτεθεί ότι. Ή πέσουν ή δεν πέσουν, για να δούμε τι θα κάνουν τώρα οι πρωτόπλαστοι. Είναι κουτά πράγματα αυτά. Όταν νομίζουμε και περιορίζουμε τον Θεό, τη γνώση του Θεού, και λέμε ότι αν μπορούσε ο Θεός να ξέρει, να μην ξέρει. Ο Θεός εγνώριζε, αγαπητοί μου, την πτώση των πρωτοπλάστων πριν κάνει τους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέει η Αγία Γραφή ότι ο Ιησούς Χριστός, λέει ο Λόγος, ο Υιός του Θεού, ο Λόγος του Θεού, τον παρουσιάζει εσφαγμένων αρνίων προκαταβολής κόσμου. Πριν γίνει η δημιουργία ολόκληρη. Ακούσατε, πριν γίνει η δημιουργία ολόκληρη, ο Θεός γνωρίζει την πτώση των πρωτοπλάστων. Και όταν λέει εσφαγμένων αρνίων, έχει δύο πράγματα. Αρνίων θα πει ενανθρώπισης. Και εσφαγμένων αρνίων θα πει θυσία της ανθρωπίνης φύσεως υπέρ του κόσμου. Δεν είναι λοιπόν θέμα γνώσεως του Θεού ή ο Θεός να δοκιμάσει με ζήλια και κακοήθεια, λένε μερικοί, φτάνουν και εκεί. Ευθόνησε, λέει ο Θεός, και δεν είναι καινούργια αυτή η θέση, είναι παμπαλαία. Ευθόνησε, λέει ο Θεός, τους πρωτοπλάστους. Δεν ξέρω, τους είδε πώς τους είδε, τους φθόνησε, τους βάζει μια παγίδα για να τους καταστρέψει. Κουτά πράγματα, αθεολόγητα, έξω από την πραγματικότητα. Η δοκιμασία αυτή δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η ευκαιρία ωριμότητος. Όπως ακριβώς υφίσταται ένας άνθρωπος μια δοκιμασία, δηλαδή όπως λέμε σε εξετάσεις, σε τέτοια πράγματα, μόνο και μόνο για να γίνει η ωριμότητά του. Μάλιστα, κάποιος κύριος ήρθε σήμερα, πρέπει να είναι παρόν. Πρέπει να είναι παρόν. Και επειδή μου το είπε και μου διέφυγε να το απαντήσω, όχι μου διέφυγε, είμαστε βιαστικοί, δεν απήντησα. Ας τα ακούσει τώρα, ελπίζω να είναι παρόν. Έχει ένα παιδί και το βοήθησε σε μια εργασία από αυτές τις ειδικές εργασίες που δίνουν στις πανεπιστημιακές σχολές. Δεν είναι μια εργασία. Δεν είναι μια εργασία. Αυτή η εργασία είναι μια προσπάθεια να δουλέψει ο φοιτητής για να αποδώσει. Τώρα, το παιδί παρακαλεί τον πατέρα, βοήθησε με. Και ο πατέρας βοήθησε με την εξής έννοια, ίσως έγραψε και άλλα πράγματα μέσα και τα λοιπά. Θα μπορούσα να πω, εκείνο που μπορούσε μόνο να πει ο πατέρας ήταν η βιβλιογραφία. Εγώ θα σου δώσω βιβλιογραφία. Κάτσε, διάβασε και θα βγάλεις εσύ την εργασία. Όσοι έχετε λίγο σπουδάσει, το ξέρετε πόσο γόνιμη είναι αυτή η εργασία. Γιατί θα σε στείλει σε βιβλιογραφία, θα ψάξεις, θα τρέξεις, θα κινηθείς, θα ανοίξεις βιβλία και θα συντάξεις αυτά που θα βρεις. Είναι μια ευκαιρία να οριμάσει η επιστημονική σου συνείδηση. Πώς θα καταχωρήσεις, αν κατ' επιστήμη θα καταχωρήσεις ή όχι κατ' επιστήμη, αν έχεις εντυμότητα στην εργασία σου αυτή ή να πεις ότι αυτό είναι από εκεί και δεν είναι δικό μου κλεμμένο κτλ. Αυτή η δοκιμασία
Είναι θέμα ωριμότητος. Ο Θεός λοιπόν για αυτό το λόγο είπε στους πρωτοπλάστους, δεν θα δοκιμάσετε. Σας έχω πει κι άλλη φορά και νομίζω θα το ενθυμίστε, ότι ο τελικός σκοπός ήταν οι πρωτόπλαστοι, το λέγουν οι πατέρες. Το λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το λέγει και ο Θεόφιλος Αντιοχίας, τρίτης έτερος, ότι μου φαίνεται και ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνας, ότι ο σκοπός ήτου τελικά να δοκιμάσει ο άνθρωπος από τον καρπόν αυτόν, για να αποκτήσει την γνώση του καλού και του κακού, αλλά απειράστος. Ξέρετε ότι και ο Θεός γνωρίζει το καλό και το κακό, αλλά απειράστος. Δεν έχει πείρα του κακού ο Θεός, θα λέγαμε το ξέρει θεωρητικά το κακό ο Θεός. Έτσι λοιπόν και οι πρωτόπλαστοι θα εκκινούντο, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι ένα μικρό παιδί έχει εν εαυτό το γενετήσιο ένστικτο. Αν το χρησιμοποιήσει πριν την ώρα του, θα οδηγηθεί στην καταστροφή. Όταν οριμάσει, τότε αυτό θα βρει το ένστικτο τη δικαίωσή του. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Έτσι όταν πούμε σε ένα παιδί όχι, από αυτό δεν θα δοκιμάσεις, τι σημαίνει αυτό? Δεν το απαγορεύουμε τίποτα. Ούτε δοκιμάζουμε το παιδί μας. Θα το δοκιμάσει αργότερα όταν θα έρθει η ωριμότητα. Αυτό είναι όλο. Οι πρωτόπλαστοι βεβαίως δεν το έκαναν αυτό. Η εντολή δε ήταν μη δοκιμάσετε. Δηλαδή ήταν η νηστεία. Δεν ήταν όμως νηστεία στέρησης, διότι ας πούμε ότι ήταν μιλιά. Προσέξτε, η Αγία Γραφή δεν λέει τι δέντρο ήταν. Αλλά παράδειγμα το είπε. Ότι ήταν μια μιλιά ή θικιά. Να πάρω το πρώτο. Δεν είχε άλλες μιλιές ο κήπος, δηλαδή ο παράδεισος. Γιατί να φάω τάχα από αυτό το δέντρο και να μην φάω από όλα τα άλλα δέντρα? Δεν υπήρχε καμία στέρηση. Απλώς ήταν. Μόνο από αυτό θα δοκιμάσει. Μία εντολή νηστείας. Επειδή λοιπόν δεν ενίστευσαν οι πρωτόπλαστοι, γι' αυτό βγήκαν από τον παράδεισο. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, πρέπει να ενιστεύσουμε τώρα για να μπούμε ξανά στον παράδεισο. Η αντίστροφος κίνησης. Ο Θεός δεν παρετείται των εντολών του, ό,τι και να συμβεί. Επιμένει στις εντολές του και ζητά να δώσει τη δικαίωση βάσει των ιδίων γραμμών. Δεν παρεκκλίνει ο Θεός. Παράδειγμα, για να μείνει τον παράδεισο ο Αδάμ, θα πρέπει να πιστεύσει στα λόγια μου. Δεν πιάνουν λόγια, του Θεού τα λόγια. Θα πιστεύσεις. Ο Θεός χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο. Για να σωθείς τώρα, θα πιστεύσεις πάλι στο Θεό. Ποιον? Στον Ιησού Χριστόν, τον ενανθρωπίσαντα. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, τι θα πει πιστεύω στον Ιησού Χριστόν? Αυτό θα πει. Ακολουθώ την ίδια μέθοδο που ο Θεός έθεσε. Έπρεπε να πιστέψω. Δεν επίστευσε. Τώρα πρέπει να πιστέψω πάλι. Έπρεπε τότε να νηστεύσω. Δεν ενίστευσα. Πρέπει τώρα να νηστεύσω πάλι για να μπω μέσα στον παράδεισο ή στη βασιλεία του Θεού. Οι θέσεις λοιπόν του Θεού είναι πάντοτε ασάλευτες. Εκείνο που θέτει ο Θεός δεν αλλάζει. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθεί. Οπωσδήποτε. Μπορεί να πάει από ένα κύκλο δρόμο με μεγάλη περιπέτεια, να δημιουργήσει ολόκληρη ιστορία, ο Θεός θα γυρίσει στο ίδιο σημείο. Ένας λοιπόν πρώτος και βασικός και θεολογικός λόγος είναι αυτός, θεολογικός λόγος, το γιατί νηστεύομαι. Τώρα, παρακάτω άλλα πράγματα. Η νηστεία είναι υπακοή. Μπορούσε ο Θεός να λέγει μια στέρηση να κάνει. Όχι αυτό. Αυτή η στέρηση να μην είναι φαγητό, να είναι οτιδήποτε άλλο, αντικειμένου, θέας, ακροάσεως. Να πει όχι αυτό. Οφείλομαι υπακοή. Μια μορφή λοιπόν που θα δείξουμε την υπακοή μας στο Θεό είναι η νηστεία. Είναι πρόχειρη, εύκολη. Είπα υπακοή. Και στους πρωτοπλάστους, πέρα από το θέμα πίστης, το και υπακοή. Διότι έπρεπε να πιστέψουν στα λόγια του Θεού ότι θα πέθαιναν πράγματι. Δεν επίστεψαν. Τώρα πρέπει να υπακούσουν. Δεν υπακούν. Καταργούν και την υπακοή. Ο Θεός δε αγαπά για να ανανεώνει την υπακοή. Αυτό θέλω να το προσέξετε. Ίσως να μην το γνωρίζετε. Ίσως αρκετοί να μην το γνωρίζετε.
είναι το εξής. Για να ανανεώνει την υπακοή, βάζει μέσα στην ιστορία πλάι σε εκείνο που δίνει μία απαγόρευση. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ακούσατε. Στους πρωτοπλάστους. Όλα τα δέντρα δικά σας, αυτό το δέντρο όχι. Στον Νόε. Όλα μπορείτε να τα φάτε. Σημειώστε τα, διότι στον Παράδεισο, όταν ο Θεός ευλόγησε και την τροφή του ανθρώπου, η τροφή του ήταν από το φυτικό βασίλειο. Δεν ήταν από το ζωικό βασίλειο. Ο άνθρωπος είναι δε φυτοφάγος και τα δόντια του το μαρτυρούν. Δεν είναι σαν των ζώων τα δόντια που είναι αρπακτικά. Η γάτα, ξέρετε, δεν μπορεί να μασίσει όπως μασάμε εμείς. Κάνει... γιατί τα δόντια της είναι συλληπτικά. Ενώ τα δόντια τα δικά μας είναι μασχητικά. Έτσι, ο άνθρωπος ή το φυτοφάγος έπρεπε να τρώει μόνο από το φυτικό βασίλειο. Ξέπεσε, ανέτρεψε την εντολή του Θεού και έφαγε κρέας. Κρεοφάγησε. Στη συνέχεια, φτάνουμε στον Νόε. Ο κόσμος τότε έγινε σαρκικότατος. Γίνεται ο κατακλυσμός και ο Θεός τώρα επαναλαμβάνει τις ευλογίες του αλλά και την νομοθεσία του. Στους πρωτοπλάστους έβαλε το δέντρο, στον Νόε βάζει τώρα το εξής. Λέει, μπορείτε να φάτε κρέας. Πρώτα το επιγόρευσε, τώρα το δίνει ο Θεός. Φάτε κρέας, αλλά με τον ρητόν όρον δεν θα φάτε το αίμα του ζώου. Αυτό, λέει, μου ανήκει. Είναι η έδρα της ζωής, είναι η πηγή της ζωής. Αυτό, λέει, μου ανήκει. Είναι δικό μου, θα μου το δώσετε εμένα. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από αίμα. Αλλά βάζει μία απαγόρευση, ένα όχι. Από αυτό όχι. Έτσι μπαίνει η ελευθερία βρώσεως του κρέατος, μπαίνει μετά η απαγόρευση. Ερχόμεθα στον λαό του Ισραήλ, στην νομοθεσία πια του λαού του Ισραήλ. Λέει ο Θεός, από αυτό θα φάτε, αλλά από αυτό δεν θα φάτε. Και έχουμε την περίπτωση των καθαρών και ακαθάρτων ζώων. Οντολογικός, δεν υπάρχουν καθαρά και ακάθαρτα. Οντολογικός θα πει εδώ ότι η πραγματικότητα της παρουσίας των ζώων δεν δείχνει ότι είναι κάτι βρώμικο και κάτι καθαρό. Όλα σαν δημιουργήματα του Θεού είναι όλα καθαρά. Πάντα καθαρά της καθαρής. Και ο Θεός εκαθάρισε ο σήμι κίνου, λέει στον Απόστολο Πέτρο. Μη τα κάνεις κοινά, λέει, βρώμικα. Τι βλέπουμε εδώ? Ο Θεός βάζει και λέει, δεν θα φάτε από αυτή την κατηγορία των ζώων. Θα φάτε δίχυλα ζώα, μονόχυλα όχι. Δίχυλα είναι η κατσίκα, το πρόβατο, η αγελάδα. Μονόχυλα, ο γάιδερος, το άλογο. Από αυτά δεν θα φάτε, ακάθαρτα. Γιατί είναι ακάθαρτα? Για να μάθει ο λαός ότι κάτι πρέπει να κρατά, το οποίο, στο οποίο πρέπει να υπακούει. Πίσω δε από το θέμα ακάθαρτα ζώα ήσαν οι γύρω ειδωλολατρικοί λαοί. Ότι εάν σας απαγορεύω και σας χαρακτηρίζω τα ζώα καθαρά και ακάθαρτα, πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν καθαροί και ακάθαρτοι άνθρωποι. Και οι ακάθαρτοι είναι οι ειδωλολάτρες. Και ούτω καθεξής. Ο Θεός πλάι σε εκείνο που επιτρέπει βάζει μία απαγόρευση. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Γιατί θέλει να διατηρεί ανά πάσα στιγμή την υπακοή. Και για να τελειώσω, γιατί πέρασε η ώρα, ενώ ακόμα δεν άρχισα στο θέμα της νηστείας. Έτσι η νηστεία είναι αναγκαία. Διότι ο Θεός λέει, θα φας από αυτό και από αυτό και από αυτό, από αυτό δεν θα φας. Βλέπετε? Δηλαδή, είναι κακό πράγμα να φάω κρέας? Όχι, δεν είναι κακό. Αλλά κάποια περιοχή του χρόνου δεν θα φας. Απαγορεύεται. Θέμα, υπογραμμίζω, υπακοής. Είναι θέμα υπακοής. Μα θέμα υπακοής. Το λέει ο Θεός. Αφού το λέει ο Θεός, τελείωσε. Και ακόμα, αγαπητοί μου, αυτά όλα που λέμε,
ας μου επιτραπεί να πω ότι είναι πολλά λόγια. Θα έλεγε κανείς πολύ απλά, το λέγει ο Θεός. Τέλειωσε, δεν θέλω εξήγηση άλλη. Το λέγει ο Θεός. Διότι ρητός η εντολή της νηστείας είναι από το Θεό. Δεν είναι κατασκεύασμα των παπάδων. Είμαστε αρκετά λέμαργοι, και εγώ μάλιστα όχι λίγο λέμαργος. Θα έλεγα, ώστε δεν θα μου άρεσε η νηστεία και θα ήθελα να κατεβάζω, και εγώ δεν ξέρω τι να κατεβάζω. Εγώ θα επινοούσα λοιπόν την νηστεία για να νηστεύω, αφού δεν μ' αρέσει. Μην το πάρετε κατά γράμμα αυτό που λέω βεβαίως. Όχι, είναι ωραία η νηστεία. Αλλά δεν μ' αρέσει για μια στιγμή. Γιατί θα την επινοήσω εγώ? Δεν την επινόησαν την νηστεία οι παπάδες, ούτε οι καλόγυροι, αγαπητοί. Και μάλιστα κάποτε αυτή η νηστεία είναι βαριά. Είναι βαριά. Και εδώ που τα λέμε, όταν τώρα λέμε πέντε μέρες χωρίς λάδι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, χωρίς λάδι, σημειώστε κάτι άλλο, μην τρομάξετε, και μονοφαγία. Δηλαδή μόνο μία φορά την ημέρα. Σημειώστε και κάτι άλλο, και αυτή η μονοφαγία στις 3 το μεσημέρι. Σημειώστε και κάτι άλλο, και όχι με γερμένο φαΐ, αλλά ξηροφαγία. Δηλαδή λίγο ψωμί, κανένα καρπό ξηρό. Θέλετε πιο κάτω? Άσκητε βάζανε και λίγα όσπρια, φασόλια, ξέρω εγώ, φακί μέσα στο νερό, τα τρώγανε άψητα, δηλαδή αμαγείρευτα. Τι λέτε, είναι ελαφρύ πράγμα αυτό? Αυτό θα πεινούσαμε τώρα. Δεν επινόησες, αγαπητοί μου, των ιερέων και των μοναχών η νηστεία. Είναι εντολή του Θεού. Τώρα, παρακάτω, τα κέρδη και οι ωφέλειες της νηστείας αναρρύθμιτες. Αναρρύθμιτες. Αν διαβάσετε στο Μέγα Βασίλειο και στον Ιερό Χρυσόστομο, περιορίζουμε μόνο σε αυτούς τους δύο πατέρες, σταχυολογήστε από τα έργα τους, μέσα από τις ομιλίες τους, όποτε μιλούν για νηστεία, το τι παρουσιάζουν ως κέρδη είναι άλλο πράγμα. Αλλά εγώ θα μείνω μόνο σε ένα κέρδος, στο κέρδος της υπακοής. Και λέει η Αγία Γραφή, υπακοή ζωή, παρακοή θάνατος. Το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Αφού λοιπόν η υπακοή είναι ζωή, τότε υπακούοντας σε αυτήν την μικρή εντολή αποκτώ αυτό το πολύ μεγάλο και σπουδαίο πράγμα που λέγεται αιώνιος ζωή. Ευχαριστώ.